Καλημέρα, Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Δύσκολες ώρες για την Υπουργό Εργασίας. Η Ζέτα Εμιλιανίδου υπέστη χθες το βράδυ ρήξη ανευρίσματος σε αρτηρία του εγκεφάλου και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο στην Αθήνα, με την κατάσταση της υγείας της να θεωρείται, Νικήτα, κρίσιμη. Στο πλευρό της βρίσκονται ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντέλα και μέλη της οικογένειάς της. Και είχαμε την επιχείρηση αεροδιακομιδής της Υπουργού στην Αθήνα που έστησε τις προηγούμενες ώρες το Υπουργείο της Υγείας. Σωστά. Να πούμε αρχικά ότι ο Υπουργός είχε μεταφερθεί χθες σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λευκωσίας μετά από έντονους πονοκεφάλους. Διαγνώστηκε με υπεραχνοειδή αιμορραγία στον εγκέφαλο λόγω ρήξης ανευρίσματος σε αρτηρία του εγκεφάλου. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργού Υγείας και της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου, η κυρία Εμιλιανίδου μεταφέρθηκε επειγόντως με αεροασθενοφόρο σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στην Ελλάδα και, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, όπως είπαμε και προηγουμένως, η κατάσταση της υγείας της θεωρείται κρίσιμη. Ευχές για ταχύ ανάρρωση και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει ακυρώσει τα πάντα. Δηλαδή, είχε διάσκεψη τύπου σήμερα και άλλες δραστηριότητες. Έχουν ακυρωθεί τα πάντα. Σωστά, έχουν αναβληθεί όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή ενημερώνεται για την κατάσταση της υγείας της Υπουργού. Με ανάρτηση στο Twitter, είναι αυτή που βλέπουμε στους δέκτες μας, ο Πρόεδρος αναφέρει στην Υπουργό Εργασίας, την αγαπητή μου Ζέτα, η οποία αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, εύχομαι ταχύ ανάρρωση. Είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και πλέον δεκάδες γραπτές δηλώσεις, τοποθετήσεις από πολιτικούς και κόμματα. Σωστά, Νικήτα, είναι όντως ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης έχει δημιουργηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πλειάδα ευχών που λαμβάνει κάθε λεπτό η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Ζέτα Εμιλιανίδου. Ευχή όλων, ευχή ολόκληρης της Κύπρου είναι να τα καταφέρει και να βγει δυνατή και από αυτή τη δοκιμασία. Τώρα, όσον αφορά στις αναρτήσεις, έχουμε γραπτή δήλωση, να πούμε καλύτερα, από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος αναφέρει ότι με λύπη ενημερώθηκε για την περιπέτεια της υγείας της Υπουργού Εργασίας. Όπως αναφέρει, ενημερώνεται για την κατάσταση της υγείας της αγαπητής του φίλης και συνεργάτηδας, όπως τη χαρακτηρίζει Ζέτας, και εκφράζει τις θερμότερες του ευχές για περαστικά και ταχύ ανάρρωση. Ευχές έχουμε επίσης, Νικήτα, από την πρόεδρο της Βουλής, ενδεχομένως να μπορούμε να δούμε την ανάρτησή της. Ακριβώς, Ζέτα μας αγαπημένη, στη μεγάλη αυτή μάχη που δίνεις, οι σκέψεις μας και οι ευχές μας είναι αδιάλειπτα μαζί σου. Ευχές έχουμε και από πολιτικά κόμματα, Νικήτα. Το Δημοκρατικό Κόμμα εύχεται στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κυρία Ζέτα Εμιλιανίδου, ταχύ ανάρρωση και πλήρη αποκατάσταση της υγείας της. Ευχή όλων μας να ξεπεράσει σύντομα αυτή την περιπέτεια της υγείας της. Ευχές προς την Ζέτα Εμιλιανίδου έχουμε και από το ΑΚΕΛ. Μπορούμε να δούμε και την ανάρτηση, τη σχετική ανάρτηση. Ευχές για ταχύ ανάρρωση στην Υπουργό Εργασίας Ζέτα Εμιλιανίδου και σύντομα να ξεπεράσει τη δοκιμασία αυτή. Ευχές για ταχύ ανάρρωση, Νικήτα, στέλνουν συνάδελφοί της, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, κόμματα, όπως είπαμε, αρχηγοί κομμάτων, βουλευτές, υποψήφοι πρόεδροι για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο επιχειρηματικός κόσμος. Έχω μπροστά μου, Νικήτα, την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΕΒΕ, αν θες μπορούμε να την διαβάσουμε. Βεβαίως. Είναι με ιδιαίτερη λύπη που ενημερωθήκαμε για τα δυσάρεστα νέα της υγείας της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτας Εμιλιανίδου. Οι σκέψεις και οι ευχές του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των μελών του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με συγχωρείτε, για ταχύ ανάρρωση συνοδεύουν την Υπουργό στις δύσκολες στιγμές που περνά. Ευχόμαστε τη γρήγορη και ασφαλή επιστροφή της και επάνωδο στα καθήκοντά της. Το ΚΕΒΕ εκφράζει επίσης την αμέριστη συμπαράστασή του στην οικογένεια της κυρίας Εμιλιανίδου. Υποβάλλεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η κυρία Υπουργός, όπως είπαμε, σε χειρουργική επέμβαση. Αναμένουμε και εμείς να ακούσουμε από τους καθήλυν αρμόδιους και ίσως και τον Υπουργό της Υγείας, ο οποίος, όπως είπαμε, τη συνόδευσε σε αυτό το δύσκολο για την ίδια ταξίνουμε. Ίσως εντός της επόμενης μίας ή δύο ώρων να έχουμε και νεότερα για την κατάσταση της υγείας της, ο οποίος, όπως είπαμε, θεωρείται, κρίνεται ως κρίσιμη.
Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε σε πολύ λίγο να μιλήσουμε και με τον κύριο Σωτηρίου, τον διευθυντή του American Medical Center, και όπου μεταφέρθηκε η κυρία Εμιλιανίδου τις προηγούμενες ώρες. Τα λέμε, έχουμε επικοινωνία μέρη, είναι σε εξέλιξη του χειρουργείου. Ό,τι προκύψει θα μας το μεταφέρει. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν.